Σάββατον της πέμπτης εβδομάδος των Ιστιών ψάλλομεν των ακάθιστων ύμνων εις την υπεραγίαν Θεοτόχων. Περί το έτος 620, οι Πέρσες από την Ανατολή και από την Δύση οι Άβαρη γένος σκηθικό ήλθαν και οι Μεν και οι Δε με πολυάριθμο στρατό και πολυόρχησαν την βασιλεύουσα Κωνσταντινούπολη» ενώ ήταν απόν τότε ο αυτοκράτορας Ηράκλειος και γεμίζοντας τη θάλασσα και συγκεκριμένα τον κεράτιο κόλπο με πλιάρια και την στεριά με πεζικό, υπηκό και πολιορκητικές μηχανές ήσαν ήδη έτοιμοι να επιτεθούν. Οι δε πολίτες, αν και γενναία αντιστέκονταν, επειδή όμως ήσαν πολύ λίγοι για να αντικρούσουν τόση ορμή, σε τίποτε άλλο δεν στήριζαν την σωτηρία τους παρά μόνο στην προστασία της υπεραγίας Θεοτόκου και πραγματικά ξαφνικά έγινε ανεμοστρόβιλος φοβερός και τα πλοιάρια όλα τα συνέτριψε και τα βήθησε τα δε πτώματα των βαρβάρων που επέβαιναν σε αυτά τα ξέβρασε μπροστά στον ναό της Θεοτόκου στις Βλαχέρνες. Από αυτό πήρε θάρρος ο λαός βγήκε από την πόλη και κυνήγησε τους λοιπούς που έφευγαν κατατρομαγμένοι. Το δε βράδυ συνάχθηκαν στον παραπάνω ναό της Θεοτόκου και τις απέδωσαν τον ευχαριστήριο ύμνο χωρίς να καθίσουν καθόλου την νύχτα, εξού και ο ύμνος εκείνος επωνομάστηκε ακάθιστος ύμνος. Της παραδόξου αυτής σωτηρίας των τότε πιστών την ανάμνηση επιτελούμε σήμερα εις δόξαν της Μητρός του Θεού ημών, τους οίκους της υπεραγίας Θεοτόκου, τους χαιρετισμού, δηλαδή, που τους αναγεινώσκουμε σήμερα κατεξοχήν, αλλά και κάθε μέρα όλο το χρόνο που διαβάζουμε χαιρετισμού, κάποιοι τους αποδίδουν στον Πατριάρχη Σέργιο, τον τότε Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Ο ακάθιστος ύμνος είναι ένα αριστούργημα της εκκλησιαστικής μας ποιήσεως έχει θαυμάσιες εικόνες, ωραία επίθετα, εντυπωσιακά σχήματα λόγου. Οι Ορθόδοξοι τον ακούν με έκσταση και βαθιά κατάνοιξη. Τους θερμαίνει και τους αναπτερώνει την ευλάβεια προς την Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Η Θεοτόκος είναι η ελπίδα του γένους μας, η μεσήτρια για μας στον Υιό Λέγει ο Μέγας Ρήτορ της Εκκλησίας μας, Ηλίας Μινιάτης, «Σημά εις την χάριν να είναι παρθένος και μύτηρ και εις την τιμήν να είναι μήτυρ Θεού, όπου έλαβεν η Θεόν ημφος δέσποινα, έχει και τούτο, να είναι και μήτυρ των χριστιανών. Κάθεται εκ δεξιών της Θείας Μεγαλειότητος, η βασίλισσα του ουρανού και της γης» καθώς την είδεν ο προφήτης. Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω, περιβεβλημένη πεπικυλμένη. Μύτυρ αναμέσων Θεού, τον οποίον έχει ιών φυσικών δια την γέννησιν, καθώς και αναμέσων των χριστιανών, τους οποίους έχει όμως ιούς δια την υιοθεσίαν όταν μεσητεύει προς τον Θεόν η Θεοτόκος δια τους χριστιανούς, μεσητεύει προς τον Υιόν της για τους Υιούς της. Λοιπόν παρακαλεί τον Θεό με τόση παρησία όσοι πρέπει να έχει η μήτυρ προς τον Υιόν και παρακαλεί δια τους χριστιανούς με τόση αγάπη όσοι πρέπει να έχωσιν η από την μητέρα. Αλλά η παρησία αλλά η αγάπη τη αύτης μητρός είναι άπειρος. Τι δύναται ποτέ να ζητήσει και να μην λάβει από τη ού των ιών. Τι δυνάμεθα εμείς να ζητήσομεν και να μην λάβομεν από τη αύτην μητέρα. Ορφανή, ξένη, εχμάλωτη, μη λυπήστε. Εσείς έχετε μητέρα την μητέρα του Θεού. Πολλές είναι οι αμαρτίες προς τον Θεό. Μεγάλη είναι η οργή του Θεού προς εμάς, πλην ένα δάκρυον, ένας λόγος, μία μεσητεία της Θεομήτωρος, εξαλείφει την αμαρτία μας και σβήνει την θείαν οργήν.